Φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, σύντροφοι, από μέρους της Κεντρικής Διοίκησης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση τιμής στους πατριώτες αγωνιστές που κρατήθηκαν, βασανίστηκαν και πολλοί εκτελέστηκαν με κορυφαίο το γεγονός της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπου τους μετέφεραν οι Ναζί κατακτητές από αυτό εδώ το στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου ανήμερα της Πρωτομαγιάς 1944, δείχνοντας και με αυτόν τον τρόπο πως οι κομμουνιστές και το ΚΚΕ ήταν ο πρώτος στόχος τους, γιατί πρωτοστάτησαν στον αγώνα του ελληνικού λαού κατά του Ναζί κατακτητή. Αγαπητοί φίλοι, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις ανατροπές στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, μπροστά στα διέξοδά του καπιταλισμού που μαστίζεται από τις καπιταλιστικές οικονομικές κρίσεις που είναι στο DNA του, οι υπεριαλιστές, μαζί με τα βάρβαρα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα που παίρνουν, καταφεύγουν στο χυδαίο αντικομουνισμό, με πρώτη την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κάνει ιδεολογία της τον αντικομουνισμό, για να συσκοτήσουν τα μυαλά των εργαζομένων και ιδιαίτερα της νεολαίας, για να μην μαθαίνουν ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ο σοσιαλισμός, που μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων κόντρα στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Έτσι επιχειρούν να συκοφαντήσουν τον σοσιαλισμό και την Σοβιετική Ένωση και το κομμουνιστικό κίνημα που πρωτοστάτησε στην αντίσταση με την πλαστογράφηση της ιστορίας του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Σήμερα οι γερμανικές κυβερνήσεις, ειδικότερα στην προσπάθειά τους να υπονομεύσουν το δίκαιο αίτημα του ελληνικού λαού για τις γερμανικές επανορθώσεις, επιχειρούν με την ίδρυση διαφόρων ιδρυμάτων με λογής προγράμματα, όπως το τελευταίο που μοστράρεται, μνήμες κατοχής για την Ελλάδα, που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση για να αμβλύνουν τα εγκλήματα των Ναζί στη χώρα μας, με στόχο να υπονομεύσουν και το δίκαιο αίτημα του λαού μας για τις γερμανικές επανορθώσεις. Σε γενικότερο επίπεδο προσπαθούν να εξισώσουν το φασισμό με τον κομμουνισμό και ειδικότερα στη χώρα μας, επικαλούμενοι επιλεκτικές μαρτυρίες για να συκοφαντήσουν και πλαστογραφήσουν την αντίσταση του ελληνικού λαού κατά του Ναζί κατακτητή. Σκεφτείτε, αγαπητοί σύντροφοι, φτάνουν στο σημείο να επικαλούνται τα χτυπήματα του ΕΑΜ Ελλάς κατά των Ναζί κατακτητών και των συνεργατών τους, σταγματασφαλιτών, ήτανε τάχα η αιτία που έγιναν τα ναζιστικά εγκλήματα. Αυτό το έσχος, έχουν φτάσει μέχρι αυτό το σημείο να επικαλούνται τέτοια λογής επιχειρήματα. Αγαπητοί φίλοι, αυτό το στόχο επιδιώκουν και με τα προγράμματά τους που τώρα πάνε να φορτώσουν στα ελληνικά σχολεία, με στόχο να αλλοιώσουν το χαρακτήρα των μνημείων και των συμβόλων της αντίστασης, όπως μεθοδεύεται και με τον μπλοκ 15 εδώ στην περιοχή σας. Το δυστύχημα είναι ότι σε αυτά τα προγράμματα και σε αυτούς τους στόχους βρίσκουν συνεταίρους τις ελληνικές κυβερνήσεις, πριν του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα χειρότερα και πρόθυμους από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και εδώ στην περιοχή σας, το Δήμαρχο, οι οποίοι συνενούν, συμμετέχουν και συμφωνούν σε αυτά τα προγράμματα, τα εσχρά που στόχο έχουν τη νεολαία μας. Τους καταγγέλουμε ως Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και ζητάμε όχι μόνο να μην συμμετέχουν, αλλά και να αποσυρθούν και να καταδικάσουν αυτά τα προγράμματα. Να μην επιτρέψουν την πλαστογράφηση της ιστορίας. Ο ελληνικός λαός δεν θα δεχθεί αυτή την πλαστογράφηση και εμείς είμαστε η εγγύηση ότι δεν θα περάσει. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για ένα καλύτερο αύριο, για να γίνουν τα ιδανικά και τα οράματα του ΕΑΜ Ελλάς, της εθνικής μας αντίστασης, η συνέχεια στη σημερινή, οι αγώνες να γίνουν η συνέχεια αυτών των ηρωικών αγώνων. Συνεχίζουμε, αγαπητοί σύντροφοι.